Πάτρα, το σημαντικότατο λιμάνι της Δυτικής Ελλάδας και τρίτη πληθυσμιακά πόλη της χώρας, παραμένει το κέντρο μιας μεγάλης καρναβαλικής παράδοσης, καθώς από τα μέσα σχεδόν του 19ου αιώνα σχετίζεται με τους αποκριάτικους εορτασμούς. Κεντρικός εμπορικός και θαλάσσιος κόμβος σε άμεση σύνδεση με την υπόλοιπη υπηρετική χώρα και τα γειτονικά επτάνησα, αλλά και με τους ποικίλους ευρωπαϊκούς ταξιδιωτικούς προορισμούς. Η Πάτρα γρήγορα εξελίχθηκε σε πρωτεύουσα των καρναβαλικών εκδηλώσεων της Ελλάδας με τη συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού και σταδιακά χιλιάδων επισκεπτών από όλη τη χώρα που ταξιδεύουν ως εδώ για να πάρουν μέρος στις αποκριάτικες φιέστες. Ιδιαίτερα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν την όλη οργάνωση του καρναβαλιού ανέλαβε ο Δήμος Πάτρας, το καρναβάλι πλουτίστηκε με ποικιλία εκδηλώσεων και παρελάσεων, παρασύροντας σιγά σιγά χιλιάδες κατοίκους της πόλης. Σήμερα, στις πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα, το πατρινό καρναβάλι συνυπάρχει άτυπα στην επωνυμία της πόλης και πάντα υπογραμμίζεται ο πρωταγωνιστικός ρόλος του σε ό,τι αφορά τη θέση της Πάτρας στην κοινωνική αλλά και οικονομική ελληνική πραγματικότητα. Πίσω από τις εντυπωσιακές εμφανίσεις καρναβαλιστών και αρμάτων, έχει αναπτυχθεί όλες αυτές τις δεκαετίες μια ολόκληρη τοπική παραγωγή με εργαστήρια και ειδικευμένους κατασκευαστές που καταθέτουν γνώση, έμπνευση και δημιουργικό ταλέντο για τις ανάγκες του καρναβαλιού. Ένας κόσμος σύγχρονων επαγγελματιών που ξεκίνησαν κάποτε στα νιάτα τους με τις πρώτες εθελοντικές συμμετοχές τους και ερασιτεχνικές κατασκευές για να εξελιχθούν σήμερα σε επαγγελματίες σχεδιαστές, κατασκευαστές, διακοσμητές, μουσικούς παραγωγούς, έχοντας διαρκή ενασχόληση με τα δρόμενα της αποκριάτικης περίοδου και όχι μόνο. Πού σου αρέσει? Άμα σε έβλεπε η γιαγιά σου τώρα θα σε καμάρωνε. Όλα αυτά γύρω μας, αυτή τα προετοίμαζε. Και μετά τα δουλεύαμε όλοι μαζί στην ομάδα. Κοίταξε πόσα χρώματα έχει αυτή η στολή. Μου ήρθε μια ωραία ιδέα. Λέω να πάμε στους φίλους μου και στα εργαστήριά τους που φτιάχνουν πολύ ωραία καρναβαλικά πράγματα. Καλημέρα, Ρίστα. Καλώς τους. Γεια σας. Η Ελεάνα η εγγονή μου. Γεια σου, Ελεάνα. Γεια σας. Ο Αστερίσκος. Το εργαστήριο που θα ακούσεις πολλά δημιουργικά πράγματα. Θα σου θυμίσω ότι μου ξέρεις τουλάχιστον 20 χρόνια, βάλει και λίγο και πριν. Μέσα δεκαετίας 90-93 ξεκίνησα να εμπλέκομαι με αυτό που λένε καρναβάλι, ως έφηβος. Και τώρα, πώς έμπλεξες με αυτή εδώ την ωραία δραστηριότητα? Ξεκινώντας λοιπόν με το καρναβάλι, χρόνο με το χρόνο, αρχίσαμε να κάνουμε πράγματα. Δειλά-δειλά, μικρά, λίγο μεγαλύτερα, δηλαδή δεν εννοώ. Ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε σιγά κάποιες κατασκευές, να φτιάχνουμε καπέλα, να συμμετέχουμε στον κείμενο του Σαυρό. Όλο αυτό το πράγμα έφερε το ένα το άλλο. Κάποια στιγμή φτάσαμε σε ένα επίπεδο που θέλαμε να πάμε στο άρμα. Θέλαμε να πάμε σε πιο μεγάλες κατασκευές. Αυτό είχε έρθει τα τελευταία 12-13 χρόνια. Θα ακούσω, Λεάννα. Αυτό που βοήθησε πάρα πολύ ήταν η εγκατάστασή μας πλέον σαν πλήρωμα στον ΑΣΟ. Στο εγκαταλειμμένο βιομηχανικό κτίριο του ΑΣΟ, του Αυτόνομου Σταφυδικού Οργανισμού, αρχές του 2000, στεγάστηκαν οι ομάδες που κατασκεύαζαν τα άρματά τους για την παρέλαση του καρναβαλιού. Στον μεγάλον αυτόν χώρο, αναπτύχθηκε μια διαρκής άμυλα και συνεργασία ανάμεσα στα μέλη των διαφόρων ομάδων και τους ειδικευμένους τεχνίτες, με σχέδια και προτάσεις για στολές, τις αποκριάτικες εμφανίσεις, τους σχηματισμούς της παρέλασης και όσες κατασκευές πλούτιζαν το πατρινό καρναβάλι. Εκεί βρήκαμε ήδη κάποιους, τους παλιούς καναβαλιστές, και μπήκε το μικρόβιο. Το μικρόβιο θέλει πολύ να μπει. Χρόνο με τον χρόνο κάναμε κάτι μεγαλύτερο, από μια μικρή πλατφόρμα, πήγαμε σε μια μεγαλύτερη.
φτάσαμε σε ένα επίπεδο λοιπόν να πούμε ότι θέλουμε να φτιάξουμε μεγάλο άρμα. Όλο αυτό εκτός από την σε εισαγωγικά ψυχοθεραπεία που μας πρόσφερε για 2 μήνες άρχισε να μας δελεάζει και κατά τη διάρκεια του χρόνου. Με αποτέλεσμα κάποια στιγμή το 2014 να αρχίσουμε να φτιάχνουμε πράγματα και εκτός καναβαλίου διάφορα. Ξεκινήσαμε με ένα το καναβάλι, αλλά βρήκαμε διάφορους διεξόδους δημιουργικής βιομηχανίας. Και τι είναι ότι δημιουργική βιομηχανία. Ενώ ότι φτάσαμε σε ένα επίπεδο να φτιάχνουμε πράγματα σύμμικτα, δηλαδή είχαμε τη δυνατότητα να δουλέψουμε με 3-4 διαφορετικά υλικά, το οποίο ήταν δύσκολο να το βρει στην αγορά έξω. Ένας χειρουργός φτιάχνει ξύλινα έπιπλα. Ένας σιδεράς φτιάχνει σιδερένια έπιπλα. Εμείς φτάσαμε στο επίπεδο να δουλεύουμε σίδερο ξύλο μαζί, γυαλί μαζί, πολυεστερικές ρητίνες μαζί, οπότε είχαμε μια σύμμικτη τεχνική. Φτάσαμε κάποια στιγμή να ασχοληθούμε και ασχολούμαστε ακόμα με θεματικά πάρκα. Mm. Δουλέψαμε πάρα πολύ ξύλινα παιχνίδια. Διάφορα χριστουγεννιάτικα, αρκετά πράγματα. Δηλαδή του χρόνου δεν θα κάνετε άρματα για το καρναβάλι. Μην ξεχνάμε ότι για αυτόν τον λόγο ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτό το εργαστήριο. Δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσουμε να φτιάχνουμε άρματα για το καρναβάλι. Αυτός ήταν ο αρχικός λόγος που έλεγα να κάνουμε εμείς το εργαστήριο εδώ, να δημιουργούμε για το καρναβάλι και μετά προκύψαν όλα τα υπόλοιπα. Οπότε αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν είναι αδιαπραγματεύσιμο. Άρματα για το καρναβάλι θα βγαίνουν πάντα από εδώ, όσο θα υπάρχει το εργαστήριο τουλάχιστον με εμάς εδώ. Αν έχουμε κάτι ως πόλη που αντιπροσωπεύει τη δημιουργική βιομηχανία, γιατί ο όρος δημιουργική βιομηχανία είναι πάρα πολύ γενικός, χωράνε πάρα πολλά πράγματα, δεν έχει ταβάνι για μένα. Η κορονίδα του πράγματος είναι το καρναβάλι. Δημιουργική βιομηχανία είναι η μοδίστρα η οποία έραβε ταγιέρ το 60 και το 70, που ράβει πλέον καρναβαλικές στολές. Δημιουργική βιομηχανία είναι αυτό που βλέπεις εδώ, που αποτυπώνει ένα άρμα στην παρέλαση, που φτιάχνει μασκαράτες, που φτιάχνει μάσκες. Οπότε για μένα, δημιουργική βιομηχανία για την Πάτρα είναι το καρναβάλι. Οι δραστηριότητες των εκατοντάδων σημερινών επαγγελματιών αναπτύσσονται στη διάρκεια όλου του χρόνου. Αφού καλύψουν τις πολυπίκελες ανάγκες του καρναβαλιού και των χιλιάδων καρναβαλιστών των εορταστικών εκδηλώσεων, η ειδικότητα του κάθε τεχνίτη ενισχύει έτσι και υπογραμμίζει την ύπαρξη μιας τοπικής βιομηχανίας, ψυχαγωγίας και πολιτιστικής δημιουργίας. Μια δημιουργική βιομηχανία που τα προϊόντα της και η δυναμική της στηρίζουν οικονομικά όλα τα επώνυμα πλέον εργαστήρια της Πάτρας. Όλγα μου, όταν τελειώσει το καρναβάλι, όλες αυτές οι δραστηριότητες σταματούν? Όχι φυσικά. Εγώ είμαι επαγγελματίας. Οι δημιουργίες, οι κατασκευές συνεχίζονται όλο το χρόνο. Μπορώ να κάνω διακοσμήσεις, να ασχοληθώ με γάμους, με βαφτίσεις, με το θέατρο, με κοστούμια. Να, κοιτάξτε. Εδώ είναι ένα σχέδιό μου από το φετινό παιδικό καρναβάλι. Ελένα, έλα να σου δείξω πώς το φτιάχνουμε το καπέλο. Κοίτα, κολλάμε γύρω-γύρω τα πέταλα. Που τα έχουμε κόψει πριν. Εύκολο? Πολύ. Και τέλος, κολλάμε το υπόλοιπο επάνω. Και έτοιμο το λουλουδάκι. Μετά το κολλάμε αυτό πάνω στο καπέλο μας. Και για φινίρισμα με το πινελάκι μας κάνουμε, κοίτα, μαύρες βουλίτσες για να γίνει το λουδάκι ακόμα πιο όμορφο. Ελένα, να σου βάλω ένα τραγούδι να ακούσεις που το έχεις χορέψει, το έχεις τραγουδήσει, αλλά και ο παππούς σου επίσης το έχει χορέψει, το έχει τραγουδήσει, το έχει αγαπήσει όλα αυτά τα χρόνια. Thank you.
Πότε στήσατε το στούντιο? Ήταν το 1982. Είπαμε να έχουμε ένα δικό μας χώρο, γιατί μέχρι τότε αυτά τα κάναμε, αλλά σε νοικιαζόμενους χώρους, σε υπόγεια, έτσι. Και με το καρναβάλι πότε διασταυρωθήκατε? Καταρχάς, καρναβαλιστές ήμασταν πάντα, έτσι, αλλά καρναβάλι σε σχέση με τη μουσική και, την, και τη δουλειά αυτή, τέλος πάντων, ήταν γύρω στο, όχι γύρω, ήταν το 89. Ήμασταν μια παρέα μουσικών και όλοι συμμετείχαμε στη δουλειά του άλλου, έτσι. Αλλά όλα έγιναν, ηχογραφήθηκαν και έγιναν ό,τι οι επεξεργασίες χρειαζόντουσαν, τέλος πάντων, στο στούντιο, ακριβώς. Την επόμενη χρονιά του 92, με τους συνεργάτες που, και φίλους που όλη αυτή την παρέα, φτιάξαμε δύο κομμάτια, το Καρναβαλέρια και σε ένα δεύτερο στούντιο που είχε φτιαχτεί εκείνη την εποχή, φτιάχτηκε το Ολέ. Σε όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν και άλλες παραγωγές καρναβαλικών τραγουδιών, παραγωγές, σε εισαγωγικά βέβαια, γιατί τα περισσότερα είναι βασισμένα πάνω σε γνωστά κομμάτια, σε γνωστές επιτυχίες, όπου παρέες καρναβαλιστών αλλάσαν τους στίχους και ερχόντουσαν οι ίδιοι να το τραγουδήσουν. Εμείς κάναμε την ενορχήστρωση, τη διασκευή μάλλον, έτσι. Και ερχόντουσαν οι παρέες αυτές, τέλος πάντων, που είχαν δημιουργήσει το δικό τους το στίχο να το τραγουδήσουν. Εκεί να δεις τι γινόταν. Υπάρχει όμως και ένα θετικό σε όλη αυτή την ιστορία της παραγωγής καρναβαλικών τραγουδιών με επίκεντρο την Πάτρα, ότι δεχτήκαμε παραγγελίες για δημιουργία τραγουδιών, καρναβαλικών τραγουδιών, και αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Δείχνει μια, επαγγελματικά μιλώντας, μια εξωστρέφεια του καρναβαλιού της Πάτρας, έτσι. Το 2005 και το 2006, κάτω από τον τίτλο αυτό Carnival Music Festival, κυκλοφορήσαμε δύο CD, τα οποία είναι συλλογή καρναβαλικών σατυρικών τραγουδιών. Σε αυτά συμμετέχουν καλλιτέχνες και από την Πάτρα και από την Κρήτη και από το Λονδίνο, Έλληνες βέβαια, έτσι. Λοιπόν, η λογική ήταν αυτή, αν μπορούμε να εμπλέξουμε κόσμο, όχι μόνο από την Πάτρα, και γιατί όχι και από Ευρώπη και από όλο τον κόσμο, με πόλο το καρναβάλι της Πάτρας, να δημιουργήσουν, να υποβάλουν και αυτοί τα δικά τους τραγούδια. Έτσι. Η ιδέα είναι βέβαια αυτά να μπορέσουμε κάποια στιγμή να τα παρουσιάσουμε στο κοινό, δηλαδή να γίνει ένα πραγματικά ουσιαστικό φεστιβάλ. Εγώ ξέρω, Θανάση, κάπως έτσι ξεκινήσαμε όλοι από το καρναβάλι. Εγώ ξεκίνησα το 11 με την πρώτη προσπάθεια, το ίσον. Ένα καθαρά άρμα χωρίς κάλυσμα, χωρίς τίποτα, και ήταν και αυτή και η πορεία μας η επόμενη και η συνεχής πορεία που είχαμε από εκεί και πέρα. Ένα καλλιτεχνικό αποτέλεσμα με άρματα τα οποία είναι ανθρωποκεντρικά, στηρίζονται στον άνθρωπο και όχι στην ιδιαίτερη κατασκευή. Και ήταν και αυτό το στίχημα που κερδίσαμε. Και θεωρώ ότι έγινε ένα θέατρο δρόμου ουσιαστικά και μια παρέλαση τελείως διαφορετική από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Το 17 ήταν και η τελευταία μας χρονιά. Θεωρούσαμε ότι ό,τι είχαμε να δείξουμε είχε γίνει και είχε δειχθεί. Οπότε κλείσαμε και τον κύκλο μας. Η εμπειρία από το καρναβάλι ήταν το σκαλοπάτι που έπρεπε να περάσω για να πάω στο επόμενο. Ήταν μια περίοδος πειραματισμού, ήταν μια περίοδος γνώσης. Του χρωστάω του καρναβαλιού, έτσι κι αλλιώς. Γι' αυτό και έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα και για το καρναβάλι και για την πόλη φυσικά. Ήταν το επόμενο λοιπόν σκαλοπάτι για να πάω να ασχοληθώ με τα ρούχα, με τη μόδα. Ήταν κάτι που μου άρεσε ανέκαθεν, απλά δεν ήμουν έτοιμος. Το καρναβάλι λοιπόν μου έδωσε το OK να πάω στο επόμενο βήμα. Και όπως και προχώρησα, έκανα το πρώτο μου βήμα και θεωρώ ότι θα πάμε καλά. Πες μας λοιπόν τα μελλοντικά σου σχέδια, να τα ακούσει και η Ελεάνα.
Τώρα πλέον το επόμενο βήμα που κάνω όσον αφορά το κομμάτι της μόδας, γιατί εκεί πλέον ήταν η συνέχεια του ρούχου, όλη αυτή η γνώση συσσωρεύτηκε και οδηγήθηκε σε αυτό το πράγμα. Ήταν κάτι που ήθελα να το κάνω από παλιά, απλά τώρα ένιωσα έτοιμος, γιατί πλέον έχω την εμπειρία και στα υλικά και στο σχέδιο και γενικότερα. Σαν ρούχα υπάρχουν, αυτά που φτιάχνω είναι ρούχα σαφέστατα κάποια που φοριούνται και κάποια που δεν φοριούνται. Κάποια ρούχα κατασκευής, όπως λέγονται. Είναι τα ρούχα τα οποία δεν χρησιμοποιούν ύφασμα. Χρησιμοποιούν υλικά, κομμάτια από αντικείμενα, το οποίο δημιουργούν ένα ρούχο, το οποίο φοριέται, αλλά είναι κυρίως για εμφάνιση ή για κάποια όλο συγκεκριμένο event που θα χρειαστεί. Ελεάνα, έλα να δοκιμάσεις κάτι. Να σε δει και ο παππούς. Ωραία, δεν είναι. Απίθανο. Τα βλέπεις πάρα πολύ ωραία. Με πολύ κόπο και όλα με το χέρι, Θανάση. Πότε ξεκίνησες αυτή τη δραστηριότητα? Επαγγελματικά πριν 20 χρόνια περίπου. Βέβαια προηγείται και ο καρναβαλιστής από τη δεκαετία του 70, ξέρεις εξάλλου. Μαζί είμαστε και προχωράμε συνέχεια κατασκευάζοντας διάφορα. Τι υλικά χρησιμοποιείς? Το κυρίως υλικό είναι το φελιζόλ, αλλά υπάρχουν και σίδερα, υπάρχουν και χαρτιά, υφάσματα, κορδέλες, χρώματα, ναι, πολλά και διάθεση. Αυτά είναι σημαντικά. Άρματα και μικροκατασκευές. Και μικροκατασκευές και άρματα. Άρματα για δήμους, μικροκατασκευές για βιτρίνες. Η μεγαλύτερη κατασκευή που έχω κάνει είναι μία μάσκα χαρακτικό του Καραγκιόζη, που μπήκε στο Guinness ως η μεγαλύτερη στον κόσμο. Με ύψος 12,90, πλάτος 8,5, 69 τετραγωνικά και 690 κιλά. Πέρα από την καρναβαλική περίοδο, το εργαστήριο εδώ λειτουργεί? Όλο το χρόνο. Ό,τι βλέπεις, αυτές είναι κατασκευές που χρειάζονται χρόνο και κόπο. Και έχουμε άλλες περιόδους εκτός του καρναβαλιού. Έχουμε τα Χριστούγεννα, με χριστουγεννιάτικα χωριά, έχουμε βιτρίνες. Έχουμε επιχειρήσεις που θέλουν να δείξουν το προϊόν τους, παραδείγματος χάρη ένα παγωτό, ένα φρούτο. Παππού, πότε θα ξανάρθουμε? Καλή περίοδος να ξανάρθετε είναι την εποχή που φτιάχνουμε τα καρναβαλικά. Και θα σε βάλω και σε ένα άρμα επάνω. Είδες που σε έφερα? Στο βασίλειο των κοστούμιών. Νίκη, μ' αρέσει αυτό το ύφασμα. Υπάρχει για δύο στολές? Ναι, ναι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Και μπορείς να μας τις ράψεις? Θα προλάβω, ναι. Μετά τις απόκριες υπάρχει δουλειά? Ναι, συνεχίζουμε όλο το χρόνο σχεδόν. Φτιάχνουμε κοστούμια θεάτρου, παραδοσιακές στολές, χορού κοστούμια, νηφικά και ό,τι άλλο προκύψει. Thank you.
Παππού, κοίτα. Είναι ίδιο με αυτό που σχεδίαζα. Α, ωραία. Αυτό θα πάρουμε. Οι γενιές των πατρινών ακολουθούν η μία στα βήματα της άλλης. Ο παππούς, ο γιος, η εγγονή. Ανίποτη χαρά για την προετοιμασία της εορταστικής συμμετοχής. Πάμε. Οι επαγγελματίες της πόλης, τεχνίτες, σχεδιαστές, διακοσμητές, κατασκευαστές, μουσικοί, όλοι δραστηριοποιούνται ξανά και προσφέρουν την έμπνευση και τις τεχνικές τους γνώσεις στο μεγάλο αποκριάτικο γλέντι που έρχεται. Με αυτό ξεκίνησαν και σε αυτό επιστρέφουν κάθε καινούριο χρόνο. Στο πατρινό καρναβάλι που κάποια στιγμή της νιώτης τους έγινε το εφαλτήριο για την οριστική τους επαγγελματική καταξίωση. Ένας σύγχρονος δημιουργικός κόμβος για δημιουργικούς ανθρώπους. Bye.